centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βλιάρα, είπαμε ήσασταν εδώ και το Σάββατο, δεν είναι? Ναι. Και ναι, πετύχατε πάνω σε αυτή την αναστάτωση, μάλιστα ήμασταν και στον αέρα το Σάββατο εκεί την ώρα, mm-hmm. που έγινε το πολύ μεγάλο μπέρδεμα με τα καταστήματα που η αστυνομία βγήκε για να τα κλείσει παρά τα όσα είχαν πει την προηγούμενη μέρα πρωθυπουργός και Χαρδαλιάς. Δυστυχώς, ναι, ήμουν εκεί, ήμουν από το πρωί εκεί μαζί με την Περιφερειάρχη, με τον Κασαπίδη. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, βέβαια δεν ξέρω πώς προλάβω επαγγελματίες να μην φύγουν. Η αστυνομία, αφού δεν είχε το ΦΕΚ, έκανε τη δουλειά της. Απλά δεν ήμασταν ενήμεροι πιο πριν για να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα. Με το που ακούστηκε, όπως είδατε κι εσείς, γιατί ήμασταν μαζί, με τις κινήσεις του Περιφερειάρχη, μέχρι που έρθει το ΦΕΚ, λειτουργήσαν τα καταστήματα όσα προλάβουμε, βέβαια, γιατί κάποια από ό,τι είδα ήταν κλειστά ήδη. Ναι. Δυστυχώς δημιουργήθηκε ένα θέμα χωρίς να υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει πραγματικά. Ελπίζω από σήμερα χωρίς κανένα πρόβλημα και με όλη την ασφάλεια για τα καταστήματά μας, που έτσι κι αλλιώς, και γι' αυτό θα συζητήσουμε, κύριε Βαβλιάρα, έχουν υποστεί τα πάνδυνα από τον κορονοϊό και ένα δεύτερο κλείσιμό τους τώρα θα ήταν σε πολλές περιπτώσεις τελειωτικό. Συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα λοιπόν για αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας των 10 εκατομμυρίων συν 10 που ελπίζαμε στην καλύτερη περίπτωση επίσης να πάρουμε, να το τονίσουμε γι' αυτό, και ξαφνικά μας προκύπτουν 40. Θέλετε να μας πείτε πώς τα 10 έγιναν 40? Βεβαίως. Καταρχήν να κάνουμε σχόλιο λίγο για τα καταστήματα. Ναι. Πράγματι τα καταστήματα, όχι τα πάνδυνα, δεν είναι μόνο ο COVID, περάσαν μια δεκαετή κρίση και έχουν προβλήματα, και ειδικά η Καστοριά και με τη Γούνα, αλλά και η υπόλοιπη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχει σοβαρότητα προβλήματα. Οπότε ήρθε το κερασάκι στην τούρτα με τον COVID και μάλιστα και επαναλαμβανόμενα και τώρα, που ήταν, τι να πω, ότι χειρότερο. Εξάλλου επαγγελματίες είμαι και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει για τα καταστήματα δουλειά ή όχι. Και τέλος του μήνα που κάποιοι πληρώθηκαν και περιμένουν να κάνουν έναν χι τζίρο, φανταστείτε να ήταν κλειστά. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλο καλά, με πολλή προσπάθεια του Περιφερειάρχη, όταν έγινε το lockdown πρώτα στην Κοζάνη, μια εβδομάδα πριν, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδος, ο Περιφερειάρχης έθεσε το θέμα την ίδια μέρα που ήρθε ο Χαρδαλιάς εδώ, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, και τα αιτήματα αυτά τα έθεσε άμεσα. Όπως επίσης και την ημέρα που είχαν τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο με τους Περιφερειάρχες, έβαλε το θέμα ότι τα καταστήματα της Λιανικής δεν είναι χώρος στον οποίο συνοστήριζε ο κόσμος, και αποδείξαν και στο πρώτο lockdown ήταν συνεπείς, κατάγαν το πρωτόκολλο του υγειονομικό, οπότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Έτσι. Και έτσι ήρθαμε σε αυτό το ευχάριστο γεγονός να ανοίξουν τα καταστήματα της Λιανικής. Όσο για το θέμα του προγράμματος του COVID. Και αυτό θα είναι, για να το συμπληρώσω και να το κλείσουμε, αυτό θα είναι και ο μπούσουλας και για τις επόμενες περιοχές που θα μπουν στο κόκκινο, στο επίπεδο 4. Καστοριά και Κοσάνηδη λοιπόν δείχνουν αυτή τη στιγμή το δρόμο και για τους υπόλοιπους. Ακριβώς, απλά θα πρέπει, που είμαι σίγουρος γι' αυτό, οι επαγγελματίες να καταλάβουν ότι σε θέματα υγείας δεν παίζουμε. Θα πρέπει το πρωτόκολλο να τηρείται κατά γράμμα. Έχουμε πολλά προβλήματα και στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, πρέπει να σταματήσει η μετάδοση του COVID. Μάλιστα. Ωραία. Για το θέμα της ρευστότητας, πάμε λίγο. Θα ξέρετε, τα 10 εκατομμύρια που μπήκαν στην αρχή ήταν αυτά που είχε ο Περιφερειάρχης στα χέρια του. Μάλιστα. Δεν συνηθίζει να λέει πράγματα χωρίς να είναι σίγουρος για κάτι, χωρίς να τάξει το χέρι του. Οι προσπάθειες ήταν φάνηκαν λίγα όμως για το. Μα ήταν λίγα. Ήταν λίγα και το γνωρίζαμε κι εμείς. Γι' αυτό η προσπάθεια του να αυξηθεί το ποσό ήταν από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα και πριν κιόλας βγουν αυτά. Αλλά όταν δεν έχεις κάτι στα χέρια σου σίγουρο, δεν μπορείς να δίνεις ελπίδες στον κόσμο για κάτι που μπορεί και να μην προκύψει. Δώσαμε ελπίδες με το συν 10 όμως. Ναι, το συν 10, κοιτάξτε, το συν 10 ήταν κάτι άλλο. Περιμέναμε όλοι, μόλις τελειώσουν τώρα τέλος Οκτωβρίου, 20 Οκτωβρίου, η διαχειριστική αρχή να δει τι μπορεί να μαζέψει από τους άλλους κωδικούς. Και να το συμπληρώσουμε. Είχαμε το OK της διαχειριστικής.
τα υπόλοιπα έπρεπε να έχουμε και το OK του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ανάπτυξης, ναι. Οπότε με πολλή προσπάθεια, με επίπονη προσπάθεια και με τηλέφωνα τελείωτα του Περιφερειάρχη ήρθαν και τα άλλα 20. Πάντως είναι καλύτερο να έρχονται σαν έκπληξη παρά να τα τάζουμε και να μην τα παίρνουμε. Και εκεί που περιμέναμε τα συν 10, δηλαδή 20 το σύνολο, έρχονται 40. Και μάλιστα σήμερα τελείωνε και η ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό, και αυτό με αίτημα της διαχειριστικής προς το Υπουργείο πήραμε την αναβολή μέχρι 11-11. Μέχρι την απελευθέρωση της Καστοριάς, ναι. Ακριβώς, μέχρι 11-11. Και παρόλα αυτά με το πρόβλημα που υπήρχε με το γεμί ή και με το πρωτοδικείο το χαρτί, και αυτό λύθηκε. Αν μπείτε θα διαβάσετε και παρακαλώ να το δουν όλοι, με μια υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμπληρωθεί το χαρτί του πρωτοδικείου, γίνεται δεκτή η αίτηση, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα και σε αυτό. Και σε αυτό. Με τα 40 εκατομμύρια πιστεύετε ότι θα μπουν αρκετές επιχειρήσεις από τη Δυτική Μακεδονία που ωφεληθούν αυτό, γιατί είναι με τη γνωστή βαθμολογία. Κοιτάξτε, πολλοί που κοιτάξτε. Ήταν ακόμη και στο 30% δεν κατέθεταν, δεν τολμούσαν να δώσουν. Πολύ κακός. Πολύ κακός, έτσι. Εγώ σε όσους καταρχήν δεν υπάρχει σημείο έναρξης, δεν υπάρχει βάση. Πρέπει να ξέρετε ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι το πρωτογενή τομέα είναι εκτός. Ναι. Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εμπορικές είναι εκτός. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έναρξη από 1/19 και κατά δω είναι εκτός. Άρα περιορίζεται κατά πολύ ο αριθμός. Τα χρήματα είναι αρκετά. Είναι αρκετά για να πάρουν. Για να πάρουν, φαντάζομαι, όλοι. Εννοείται όλοι όσοι θα κάνουν αίτηση. Ακριβώς. Πιστεύετε ότι με αυτά τα 40 μπορεί να το τολμήσει, γιατί είναι και ένα κόστος. Είναι πολύς λόγος για το κόστος αυτό. Κοιτάξτε, 250-300 ευρώ για να κάνει κάποιος την αίτηση. Όσοι έχουν οργανώ. Καταρχήν η αίτηση είναι απλή. Μπορούν να την κάνουν και οι λογιστές. Α, δεν είναι τόσο απλή, όχι. Εντάξει, δεν είναι απλή για αυτούς που έχουν εργαζόμενους. Ναι. Το καταλαβαίνω. Θέλει να βγάλεις ώρες εργασίας, θέλει να βγάλεις. Το γνωρίζω καλά. Λοιπόν, εντός πάντων, τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία το κάνουν. Ναι. Και βέβαια τώρα βρήκαν και ευκαιρία, να το πούμε και αυτό, βρήκαν και ευκαιρία και αρκετά γραφεία και από Θεσσαλονίκη μάλιστα. Να σου κάνουν τα χαρτιά. Ναι. Να σου κάνουν τα χαρτιά, ναι, και να ζητάνε ό,τι να είναι και να ζητάνε. Πολλοί λογιστές δεν το αναλάμβαναν επίσης. Πηγαίναν, ναι, και σε γραφεία που κάνουν χαρτιά για προγράμματα. Τα για γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε, ναι, όλα. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο. Κάνει και το επιμελητήριο φυσικά όμως, έτσι, με ένα υψηλότερο κόστος, όπως είπε και ο Καρταγλίδης, για να βοηθηθούν κυρίως. Έτσι. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου εκεί είναι, το γνωρίζει το θέμα. Προσπαθεί, είχαμε συνεδρίαση μετά την γύρα που κάναμε στα καταστήματα και στη Λαϊκή στο επιμελητήριο, δώσαμε κάποιες οδηγίες, συζητήσαμε, πιστεύω να ικανοποιηθούν όλοι και να πάρουν μια ανάσα, θα μου επιτρέψετε να πω και δύο κουβέντουλες ακόμη, ναι, να πάρουν μια ανάσα οι επιχειρήσεις να κρατηθούν ζωντανές το χειμώνα και βέβαια και να πω και το ότι υπάρχει μια παρότρινση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, ναι, για μια επενδυτική που το συζητήσαμε στο επιμελητήριο, ναι, για μια επενδυτική Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα, ναι, δεν μιλάω για αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, είναι ευκαιρία, γιατί από τώρα και πέρα θα έρθουν πολλά προγράμματα με πολύ προκλητικές. Θα πούμε 2-3 πράγματα γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα σήμερα, ναι, για αυτά που, λοιπόν, έρχονται. Οπότε, ναι, αν μαζευόταν ένα κεφάλαιο σε μια επενδυτική Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα μπορούσε να επενδύσει στη Δυτική Μακεδονία και θέσεις εργασίας θα είχαμε, ναι, ναι, και τα χρήματα θα μέναν εδώ, γιατί ξέρετε και η Κοζάνη και η Καστοριά είχαν μείνει στις μονοκαλλιέργειες της Γούνας από τη μία πλευρά και της ΔΕΗ από την άλλη. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και άλλους τρόπους παραγωγικές επενδύσεις που, ναι, θα μας δώσουν θέσεις εργασίας και χρήματα. Τώρα, κύριε Βαβλιάρα, εδώ αυτό που είπατε νωρίτερα ότι και με 30 θα πάρετε, mm, αρχίζουν εδώ να μας στέλνουν και με 15% θα πάρουμε. Το ελπίζω. Είναι το ποσό πολύ μεγάλο. Γιατί είπατε ποσό όλοι, γι' αυτό σας, ναι, το λέω. Ναι, νομίζω, ναι. Είναι το ποσό πολύ μεγάλο. Κάντε μια διαίρεση τα 40 εκατομμύρια με 15-18 χιλιάρικα περίπου που βγαίνει μέσω όρο. Περίπου εκεί είναι. Και θα δείτε πόσες επιχειρήσεις θα βγουν. Πιστεύετε δηλαδή ότι ακόμη και με 15 υπάρχουν πολύ πολύ σοβαρές πιθανότητες. Ακριβώς. Να πάρει κάποιος αυτό που το αναλογεί, έτσι. Ναι, γιατί φυσικά είναι ξεκάθαρα. Είπαμε.
το 50% των δαπανών της προηγούμενης χρονιάς, του 19. Που σημαίνει τουλάχιστον όμως 5.000, τουλάχιστον 5.000. Με 5.000 το κατώτερο και ταβάνι το 40. Δηλαδή και ταβάνι το 40. Που είχε 200 χιλιάρικα, ας πούμε, δαπάνες, δεν μπορεί να πάρει 100, θα πάρει 40. Γιατί για να μπορούν να πάρουν περισσότερο. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι επειδή μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχεις κάνει 10.000 έξοδα, συμπεριλαμβάνουν τα μισθολογικά της επιχείρησης, τα ρεύματα, φως, νερό, τηλέφωνο, ό,τι έξοδα έχει επιχείρηση. Και όχι μόνο αυτά, και την πρώτη ύλη ακόμα. Και την πρώτη ύλη ακόμα, νομίζω ότι εδώ. Και εμπορεύματα. Και εμπορεύματα τα πάντα. Έτσι, 10, τα πάντα μέσα. 10.000 λοιπόν, το ελάχιστο είναι το 50%, το 5.000 είναι το ελάχιστο που μπορείς να πάρεις από αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Οπότε να το δει ο κόσμος με τα 40 εκατομμύρια, πιστεύετε ότι σχεδόν θα πάρουν. Να το διορθώσουμε λίγο, γιατί είπατε θα πάρουν όλοι. Σχεδόν θα πάρουν όλοι. Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Μάλιστα. Να αναφέρουμε εδώ και κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και το πρόγραμμα της εξωστρέφειας. Με 70% επιδότηση. Ναι. Από 15 έως 280 χιλιάρικα μπορεί μια επιχείρηση να καταθέσει φάκελο. Επιδοτούμενοι, επαναλαμβάνω, με 70%. Για εκθέσεις όμως στο εξωτερικό που δεν όχι γίνονται μόνο, Όχι μόνο. Έως 50% του προγράμματος μπορεί να είναι για, για επάνδρωση της επιχείρησης, για οτιδήποτε. Ναι. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι για e-shop, μπορεί να είναι για φυλάδια, μπορεί να είναι για προβολή. Δεν είναι αναγκαστικά οι εκθέσεις μόνο. Ωραία. Και βέβαια, να γνωρίζουν οι φίλοι μας επαγγελματίες ότι τελειώντας ο COVID βγαίνει και ένα άλλο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας με 5,5 εκατομμύρια και αυτό με 70% επιδότηση. Μην το πείτε ακόμα, γιατί θα πάμε σε αυτό αμέσως μετά. Να πατήσουμε σε μια ερώτηση μόνο. Για το leader της Καστοριάς, ενώ ενδιαφέρονται πολλοί επιχειρηματίες, το συνολικό ποσό είναι μόνο 600.000. Θα το αυξήσετε για να καλυφθεί το ενδιαφέρον, ρωτά εδώ ένα μήνυμα. Μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει ευχέρεια να αυξηθούν τα ποσά αυτά. Το λέω από τώρα. Α, υπάρχει ευχέρεια να ξαναδεί. Ακριβώς. Δηλαδή, αν περάσουμε το. Μπορεί να γίνει υπερδέσμευση, να δούμε τι υπάρχει. Μπορεί να γίνει υπερδέσμευση. Ωραία. Έτσι. Τώρα, πάμε λίγο σε ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι το περιμένουν αρκετές επιχειρήσεις για τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Ακριβώς. Μάλιστα, με ένα ποσοστό που, αν δεν κάνω λάθος, δεν δόθηκε ποτέ για περιοχή της Καστοριάς. Δεν ξέρω αν δόθηκε ποτέ για περιοχή της Κοζάνης, όπου σας βρίσκουμε, κύριε Βαβλιάρα. Όχι, δεν δόθηκε όχι μόνο για την περιοχή της Καστοριάς ή της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα, πουθενά στην Ελλάδα εκτός από τη Θράκη. 70% τότε. Λοιπόν, για πρώτη φορά στα χρονικά, για επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν καινούριο εξοπλισμό, καινούργια μηχανήματα κτλ. Και όχι μόνο. Κτηριακά, αυτοκίνητο για πρώτη φορά. Αυτοκίνητο για τις ανώνυμες εταιρείες, λογικά, έτσι. Ναι, όχι. Και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Είναι για τις ατομικές επιχειρήσεις μέχρι 20.000 επαγγελματικό αυτοκίνητο. Για ατομικές επιχειρήσεις. Θα το δούμε πώς ακριβώς θα βγει. Πάντως έχει και κτηριακά, έχει και αυτοκίνητα. Το οποίο είναι μέχρι 20.000 το αυτοκίνητο επαγγελματικό ή 25 αν θα είναι ηλιακό ή αν θα είναι με υγραέριο. Μάλιστα. Είναι προκλητικό πράγματι. Εγώ βέβαια εδώ να πούμε ότι είναι για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εξυγχρονιστούν, θέλουν να οργανωθούν. Για ποιες επιχειρήσεις τώρα εδώ? Και όχι, σχεδόν πιάνει όλες τις επιχειρήσεις. Είναι σκούπα. Θα βγουν τις επόμενες ημέρες ακριβώς. Ναι, γιατί ρωτάνε, εγώ είμαι μέσα, ο Έλλας, αυτός είναι ο κάδο δικός. Θα βγουν στον αέρα πολύ πιο πριν, θα το ξέρουν όλοι. Ναι. Εδώ, απλά να συμπληρώσω λίγο ότι τέτοια προγράμματα που για πρώτη φορά βγαίνουν, είναι πραγματικά για να αρχίσουμε να στείλουμε και άλλες επιχειρήσεις, γιατί είναι και για νεοφυείς επιχειρήσεις και για υφιστάμενες. Και για υφιστάμενες. Βέβαια, επιχειρήσεις. Ξεκινώντας, νομίζω, ένας προϋπολογισμός από τις 15.000. Από το 15 έως 280. Μέχρι 280.000. Ακριβώς. Το καταλαβαίνω. Βέβαια, όχι να φτιάξουμε μια δουλειά για να πάρουμε το πρόγραμμα. Όχι. Έτσι, αλλά είναι τεράστια βοήθεια, κύριε Βαβλιάρα. Ακριβώς. Μια επιχείρηση που θέλει να ξοδέψει 100 δραχμές για να πάρει ένα μηχάνημα. Να βάλει 30. Να βάλει 30. Ακριβώς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Όπως και να το δει κάποιος, λες, δεν νομίζω να έχω άλλη τέτοια ευκαιρία. Έτσι νομίζω και εγώ, αυτό είναι. Και βέβαια θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τι άλλες παραγωγικές δουλειές θα κάνουμε στην περιοχή, ούτως ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε και λίγο το μοντέλο στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, να ρωτήσω επίσης το εξής. Είναι εξάντλητο εδώ το ποσό ή θα υπάρξει και εδώ κάποιοι θα κοπούν από αυτό το πρόγραμμα? Σας είπα και προηγουμένως ότι σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει η ευχέρεια της υπερδέσμευσης. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε, άρα μπορεί να μπει ένα ποσό πολύ περισσότερο.
Αρκεί να υπάρχουν προτάσεις. Αρκεί να υπάρχουν προτάσεις. Αυτό ανοίγει πότε, νομίζω μου είπαν 11 του μήνα τελικά. Δεν θα πω εγώ 11, είναι μέσα στο Νοέμβριο να τελειώσουμε το COVID. Ναι, γιατί, μέσα στο Νοέμβριο. Γιατί μου το είπαν αυτό, γιατί λέει θα τελειώσει τώρα αυτό που είναι για τις επιχειρήσεις, τα 40 εκατομμύρια, ακριβώς. 11 του μήνα, για να μην πλέξουμε τα δύο προγράμματα. Ναι. Και 11 Νοεβρίου θα ανοίξουμε αυτό που συζητάμε. Ας μην το δέσουμε κόμβο το 11, γιατί μπορεί να είναι 13, μπορεί να είναι 15, εντάξει, μπορεί να είναι 18. Κάπου να μην... εκεί θα είναι τέλος πάντων. Μέσα στο Νοεμβρίο. Και το οποίο θα έχει διάρκεια κάποιος, θα μπορεί να μπει μέχρι πότε. Το έχετε υπολογίσει. Η εξωστρέφεια είναι μέχρι 31-12. Φαντάζομαι και αυτό είναι μέχρι τότε. Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ίσως μέχρι τέλος της χρονιάς. Τώρα, αν μπορέσουμε να πάμε και ένα μήνα, θα φανεί, μπορεί να πάρει και τροποποίηση μετά. Ναι. Θα φανεί και το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μάλιστα. Μηνύματα τώρα, κύριε Βαλιντάλη, όπως μας έρχονται εδώ στην εκπομπή. Όσοι άνοιξαν μαγαζιά 1η-1η του 19, ως τώρα δεν γίνονταν τίποτα. Τώρα δεν μπορούν να ενταχθούν δυστυχώς. Και είναι ευρωπαϊκή εντολή, ναι. Δεν μπορεί να γίνει καμία παρέμβαση. Ναι. Το προσπαθήσαμε, δυστυχώς δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη χρήση. Ναι. Άρα δεν μπορούν. Όχι, δεν γιατί μπορούν. Υπάρχει ένα παράπονο, γιατί όσοι άνοιξαν είναι τώρα. Άδικο. Είναι άδικο. Πάντα εν μέρη. Λίγα, αντί να τους βοηθάνε πιο πολύ. Είναι άδικο εν μέρη. Δυστυχώς δεν γίνεται. Κοιτάξτε, σε όλη την Ελλάδα που βγήκε το πρόγραμμα. Αν υπάρχει μια επιχείρηση, ναι, που άνοιξε από μια 1η-19 και μετά, θα μου πείτε. Δυστυχώς δεν γίνεται. Μάλιστα. Θέλω λίγο επίσης, γιατί σε λίγο θα έχουμε και ένα θέμα για την απολιγνητοποίηση και αν αφορά μόνο Κοζάνη και Φλόρινα και όχι τους υπόλοιπους νομούς. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις και στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Αν τελικά ισχύσουν τα κίνητρα της απολιγνητοποίησης μόνο για Κοζάνη και Φλόρινα, όπως έχουμε δει το σχέδιο, γιατί αυτό φαίνεται. Πιστεύετε ότι με κάποιον τρόπο, γιατί είστε αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, πιστεύετε ότι θα πρέπει με κάποιον άλλον τρόπο σαν αντιστάθμισμα να δοθούν ιδιαίτερα ή άλλα κίνητρα για επιχειρήσεις εκτός Κοζάνης και Φλωρινάς, ή πιστεύετε ότι έτσι κι αλλιώς αυτό το σχέδιο της απολιγνητοποίησης είναι άδικο για τους 4 νόμους? Κοιτάξτε, το σχέδιο είναι ένα σχέδιο καταρχήν, το οποίο τώρα είναι στη διαβούλευση, ναι, και παίρνει τροποποίηση. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς οι προσπάθειες να ενταχθεί όλη η Δυτική Μακεδονία με τα ίδια κίνητρα είναι δεδομένες. Και αυτός είναι ο στόχος. Και αυτός πρέπει τουλάχιστον να είναι ο στόχος. Όσοι ασχολούνται το ξέρουν. Ήδη οι προτάσεις που τελικά τις αποδέχονται από ό,τι φαίνεται για ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδοτήσεων, ναι, ισχύουν και για τα Γραβενά και για την Καστοριά. Οι οποίες, να πούμε την αλήθεια, πράγματι τα προηγούμενα χρόνια. Λόγω του ΑΕΠ. Λόγω του ΑΕΠ Κοζάνης και της ΔΕΗ είχαν τα προβλήματα που είχαν. Λοιπόν, η προσπάθεια είναι να είναι ίσα. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος από το ΠΟΔΟΕ να γίνουν ισοσταθμικά σε αυτές τις περιοχές άλλα κίνητρα που να ισοβαθμίσουν, ας πούμε, τη διαφορά αν προκύψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το παλεύουμε να είναι ίσα. Ναι. Και βέβαια τον κύριο Μουσουρούλη που μιλήσαμε και επιμένει ο κύριος Περιφερειάρχης καθημερινά σε αυτό, επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν, Γρεβενά, Καστοριά, οι οποίες με κάποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν με την απολιγνητοποίηση. Ναι, γιατί, δηλαδή, προσέξτε δηλαδή, κύριε Βαβλιάρα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, μια επιχείρηση που θα είναι εγκατεστημένη και κάποιος που θα κάνει μια επένδυση στην Νεάπολη Κοζάνης θα μπορεί να πάρει μια επιδότηση 80%. Κάποιος που θα την κάνει στο Βογατσικό, δηλαδή κάποια μέτρα ακούστε, να πάρει 60. Αυτό είναι εξωφρενικό. Έχετε δίκιο. Το 60-80 δεν θα γίνει. Το πολύ πολύ να γίνει 60-70. Να γίνει 70-80. Αλλά το 10 που αν δεν πετύχουμε να είναι ίδιο θα συμπληρωθεί με άλλο τρόπο. Έλεγα προηγουμένως ότι ο κ. Μουσουρούλης δέχτηκε επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν Γρεβενά, Καστοριά, ναι, και μπορούν να αποδείξουν με κάποιο τρόπο ότι παίρνουν ένα κομμάτι της απολιγνητοποίησης, δηλαδή μας δίνουν θέση εργασίας, αυτό βασικά είναι, γιατί απολιγνητοποίηση τι σημαίνει, να φτιάξουμε τέτοιες επιχειρήσεις την επομένη που θα απορροφήσουν τους ανέργους, ναι, που έχουμε ήδη από ή θα έχουμε. Ναι. Έτσι. Αν εκεί μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε ότι ναι, μια επιχείρηση άνοιξε και μπορεί να σου φέρει 20 θέσεις εργασίας, θα είναι ίσα με την υπόλοιπη, με τον κάθε του άξονα Φλόρινας Κοζάνης. Αυτές τις υποσχέσεις τουλάχιστον έχουμε και ελπίζουμε να τηρηθούν.
Το λέμε αυτό διότι μέχρι τώρα λογαριαζόμασταν ως περιφέρεια. Και εκεί είχαμε τα δεινά μας. Τώρα δεν μπορεί να μην λογαριαζόμαστε πάλι. Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν γίνεται. Δεν είναι μια μέρα έτσι, μια αλλιώς. Ή είμαστε περιφέρεια ή δεν είμαστε. Συμφωνούμε και χθες και σήμερα. Απόλυτα, συμφωνούμε απόλυτα και ο αγώνας της περιφερειακής αρχής που προστάζει τον περιφερειάρχη αυτός ακριβώς είναι. Με τίποτα δεν θέλουμε να πάει μπροστά ο ένας πίσω ο άλλος. Είμαστε τόσο λίγοι στη Δυτική Μακεδονία που αν κοιτάξουμε τριγύρω μας είμαστε λιγότεροι από την πόλη της Λάρισας. Μια χούφτα είμαστε. Είναι δυνατόν να θέλουμε να μείνει ο ένας πίσω και ο άλλος να πάει μπροστά? Αν πάει πίσω η Καστοριά θα πάει και τα Γραβινά, θα πάει και η Κοζάνη. Αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα καθαρό πραγματικά και για έτσι να γίνει σαφές σε όλους. Ευρωπαϊκή εντολή ήταν και αποζημιώσεις στον πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα, γιατί όχι, ρωτάει εδώ ένα μήνυμα. Δεν ξεκίνησαν ακόμη. Απ' έξω ο πρωτογενής τομέας είναι απ' έξω, γιατί θα πάνε στο ΠΑΑ που περιμένουμε να βγουν και εκεί. Η δικιά μου δουλειά με τα κρέατα που ασχολούμαι είναι εκτός. Θεωρείται πρωτογενής τομέας. Έτσι. Περιμένουμε όμως από εκεί τα 30 εκατομμύρια που θα είναι για την, από το ΠΑ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πήρε το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουμε να βγει στον αέρα. Όπως και για, για τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στη λαϊκή, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών. Είναι προγράμματα τα οποία θα βγουν στη συνέχεια. Τώρα να σας πω ημερομηνίες, δεν μπορώ να το ξέρω. Ωραία. Μένουμε προς αυτά για να μην χαθούμε. Εξάλλου, κύριε Βουλιάρα, αν θέλετε, κάθε φορά που θα βγαίνει κάτι από την περιφέρεια, εμάς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα στην εκπομπή μας, να σας έχουμε πάντα μαζί μας για το κάθε τύπο. Άρα, ανανεώνουμε ουσιαστικά τώρα το ενδιαφέρον. Προς τις 11 Νοεμβρίου, στο κλείσιμο του προγράμματος των 40 εκατομμυρίων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό στη Δυτική Μακεδονία, θα τα πούμε τι έγινε σε αυτό το πρόγραμμα, θα κάνουμε μια ανασκόπηση. Ωραία, και τι συμμετοχή έχουμε και πάμε αμέσως μετά. Και, μας ρωτάνε με την ευκαιρία πότε θα το γνωρίζουν αν θα είναι μέσα μετά τις 11 Νοεμβρίου. Πολύ νωρίς. Πολύ δηλαδή νωρίς. Αυτές τις μέρες τώρα προσπαθώ να μου ζητάω από την διαχειριστική να μου ξεκαθαρίσουν τους ΚΑΔ, ποιοι ΚΑΔ εντάσσονται και ποιοι όχι και ποιους προσπαθούμε να εντάξουμε κι εμείς. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση αυτό, ξέρετε. Ωραία. Προσπαθούμε να εντάξουμε με πολλούς τρόπους, με πολλή πίεση και ΚΑΔ οι οποίοι φαίνεται ότι δεν είναι μέσα. Μάλιστα. Έτσι. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Επειδή έχω την τύχη να είμαι και πρόεδρος στην ΕΤΔΙΜΑ που έχει έδρα την Καστοριά. Την Καστοριά την επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά και θα ήθελα έτσι ένα μήνυμα στους φίλους Καστοριανούς. Αν έχουν οποιοδήποτε υλικό το οποίο μπορούμε να μας δώσουν να προβάλλουμε την Καστοριά αλλά και τη Δυτική Μακεδονία στη συνέχεια, πολύ ευχαρίστως η εταιρεία τουρισμού θα δεχόμασταν. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βαβλιάρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας κοντά στην κομβική ημερομηνία 11 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και τότε. Σας ευχαριστώ που δώσετε την ευκαιρία να πούμε αυτά που έπρεπε τουλάχιστον. Να είστε καλά και πάντα ωραία πράγματα. Γιατί ασχολούμαστε με αυτά? Γιατί ο κορονοϊός αργά ή γρήγορα θα τελειώσει. Θα είναι μια άσχημη ανάμνηση για όλους μας, αλλά θα είναι κάποια στιγμή ανάμνηση. Πρέπει να πάμε τη ζωή μας πιο μπροστά, οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν χωρίς να το βάλουν κάτω τη δεδομένη κρίσιμη στιγμή. Πρέπει το μέλλον υπάρχουν, είναι μπροστά μας. Πρέπει να υπάρχουν ζωντανές επιχειρήσεις. Αν νεκρώσουμε όλοι, τότε τελειώσαμε από τώρα προ-κορονοϊού. Θα τελειώσει ο κορονοϊός, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για την μετά-κορονοϊού εποχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε να δούμε τη ζωή μας μπροστά. Αν δεν θέλουμε, η λίμνη είναι κοντά σε εμάς. Όχι. Δεν χρειάζεται. Τη λίμνη την ομορφύνουμε και να την αναδείξουμε. Μακάρι. Όχι για άλλους λόγους. Εντάξει, όχι για άλλους λόγους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.